Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι μια μελέτη που έδειξε και δείχνει και τι ναρκωτικά καταναλώνει η κυπριακή κοινωνία χωρίς να μπορεί να ξεφύγει κάποιος, έτσι. Είναι μάλλον το πιο ακριβές μέγεθος και δείγμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Πείτε μας τι μελέτη και έρευνα είναι αυτή που γίνεται στα λίμματα. Εξηγήστε μας λίγο. Η έρευνα των αστικών λιμάτων, αγαπητέ μου Χρήστο, αποκαλύπτει τις συνήθειες χρήσης των ναρκωτικών ουσιών σε 75 ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις και 25 χώρες ταυτόχρονα. Ναι. Διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Είναι αντικειμενική, αξιόπιστη και ακριβής, γιατί μετρά την ακριβή εικόνα συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών που καταναλώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές και σε προκαθορισμένο συγκεκριμένο χρόνο. Άρα είναι ό,τι πιο ακριβές έχουμε για την φωτογραφία της χρήσης των ναρκωτικών στην κοινωνία. Ακριβώς. Από πλευράς διαγνωστικής αξίας, ναι, και ευαισθησίας με επιδημιολογικούς όρους, είναι πιο αντικειμενική και ακριβής έρευνα που έχουμε. Και χρηματοδοτείται από την αρχή αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κύπρου αποκλειστικά και διεξάγεται από το 2012 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Νερού Νηρέας. Ποιες πόλεις είναι αυτές που ελέγχουμε εδώ στην Κύπρο? Ελέγχουμε Λάρνακα, Λεμεσόν, Λευκοσία, Πάφο και Ελεύθερη Αμόχωστον, Αγία Νάπα και Παραλίμνη. Πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Ποια είναι τα ναρκωτικά που καταναλώνουν οι Κύπροι κατά βάση και να μας πείτε αν οι ποσότητες που βρέθηκαν είναι ανησυχητικές? Καταρχήν να πούμε ότι η δειγματοληψία έγινε ταυτόχρονα σε όλες τις 75 ευρωπαϊκές χώρες για 7 συνεχόμενες μέρες, από 20 μέχρι 26 Απριλίου του 2021. Αυτή είναι η πρώτη έρευνα από 4 συνολικά. Οι υπόλοιπες 3 που γίνονται κατά τον Ιούλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2021 έγιναν οι δειγματοληψίες, ναι, θα συγκριθούν και θα αναλυθούν καθοδόν. Αυτή άρα είναι η πρώτη που ανακοινώνεται για το 2021. Ας πούμε πρώτα μια ματιά για τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Όχι, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος δυστυχώς για να κάνουμε τη σύγκριση. Πάμε στην Κύπρο για να δούμε τι προβλήματα έχουμε εμείς. Για την Κύπρο θα πούμε ότι η κάναβη, που είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη, ναι, ουσία ναρκωτική τόσο στο γενικό όσο και στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζεται μείωση των συγκεντρώσεων της κάναβης στα αστικά λίμματα σε κάποιες πόλεις και αύξηση κυρίως στη Λευκοσία και τη Λεμεσό κατά το Σαββατοκυριακό. Άρα έχουμε σε αυτές τις δύο πόλεις αύξηση και μείωση στις άλλες πόλεις, με τα ποσοστά να παραμένουν τα γενικά, παρόλο που δεν είναι ο στόχος αυτός της έρευνας, ναι, σταθερά. Όσον αφορά τα διεγερτικά και μιλώντας κοκαίνη, έκσταση και αμφιδαμίνη, η Κύπρος γενικά βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης αναφορικά με αυτά τα διεγερτικά. Παρατηρείται όμως διαχρονική αύξηση και κυρίως μετρήθηκαν στην ελεύθερη αμόχωστο αυξημένες συγκεντρώσεις διεγερτικών και κυρίως στην Αγία Νάπα κατά το Σαββατοκυριακό. Για να δίνουμε όμως σωστά αποτελέσματα, η Κύπρος σαν χώρα βρίσκεται από τις τελευταίες χώρες, μάλιστα, της ευρωπαϊκής κατάταξης. Άρα πάμε και καλά. Έχουμε καμιά περίεργη εμφάνιση ναρκωτικού? Περίεργη θα σας πω πριν κλείσουμε, να πούμε και για τη μεθαμφεταμίνη που μας απασχόλησε, ναι, κατά την περίοδο του lockdown. Θα πούμε ότι η Κύπρος μας παραμένει κάτω από τον μέσο όρο των πόλεων που συμμετείχαν στη χρήση μεθαμφεταμίνης. Είναι 10 φορές τουλάχιστον πιο χαμηλά, αλλά η μεθαμφεταμίνη στην Κύπρο δυστυχώς βρίσκεται σε ψηλότερη θέση από άλλα ναρκωτικά και εμφανίζεται κυρίως σε Πάφο και Λευκοσία τώρα τα Σαββατοκυριακά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, διότι τα Σαββατοκυριακά η μεθαμφεταμίνη ήταν αυξημένα στην Πάφο και Ελεύθερη Αμόχωστο, τώρα μετακινείται στη Λευκοσία. Και για την τελευταία ερώτησή σας, ναι, και να ολοκληρώσουμε. Ουσίες, λέμε ότι υπάρχουν άλλες ουσίες που μελετούνται και προστέθηκαν στη φαρέτρα της αρχής αντιμετώπισης εξαρτησιών Κύπρου, όπως είναι η οξυκοδόνη, η μεθεδρόνη, η κεταμίνη, η ηρωίνη και μεταβολίτες της ηρωίνης όπως η μορφίνη.
Παρατηρήθηκε απλώς πληροφοριακά η οξυκοδόνη που είναι οπιοειδές στην Αγία Νάπαν και στο σταθμό της Ανθούπολης και της Δευτερά, και όλες οι άλλες δεν παρουσίασαν σχεδόν καθόλου αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μινά για την πληροφόρηση. Αγαπητέ κύριε Μιχάλαρε, ένα δευτερόλεπτο και κλείνω. Θέλω να πω, η αξία αυτής της έρευνας ποια είναι? Είναι αντικειμενική, αξιόπιστη και ακριβής. Ναι. Θα κάνουμε συγκρίσεις 4 φορές το χρόνο σε όλες τις επαρχίες την ίδια χρονική περίοδο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα εξαχθούν αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα αναλυθούν, μάλιστα, δίδονται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά και θα ακολουθήσουμε στοχευμένη πρόληψη και θεραπεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κάθε καλό στο έργο σας. Λοιπόν, αυτά με τα ναρκωτικά. Ερχόμαστε στο στούντιο. Θεοδώρα Νικολάου, σημερινή.